Η ενίσχυση της χρηματοδότησης του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου, η τόνωση της επικοινωνιακής του προβολής, αλλά και η ένταξη του φεστιβάλ στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν μεταξύ των θεμάτων που τέθηκαν επιτάπητος κατά τη συνάντηση που είχαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Πιέρειας. Με τη χαρακτηριστική φράση «Άνοιξε ένας ουσιαστικός διάλογος για τον πολιτισμό», σχολίασε τη συνάντηση με τα μέλη του ΔΣ του Ορφαίου ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας, Ζήσης Ζάνας. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε την διοίκηση του οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου και μας δόθηκε η δυνατότητα πέρα το να γνωρίσουμε καλύτερα έναν θεσμό πλέον στην πυρία επί 44 ετών, μια προσφορά στον πολιτισμό. Είχαμε και τη δυνατότητα να ακούσουμε και τα ιδιαίτερα προβλήματα και να ανοίξει ταυτόχρονα ένας διάλογος για τον πολιτισμό, διότι όπως ξέρετε ο πολιτισμός ήταν ένα από τα πιο κακοποιημένα θύματα των μνημονιακών πολιτικών. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα από την πλευρά μας να παρουσιάσουμε τις απόψεις και τις πολιτικές τις οποίες ήδη έχει παρουσιάσει ο νέος Υπουργός Πολιτισμού και μέσα των προγραμματικών δηλώσεων, αλλά από εκεί και πέρα να εγγυηθούμε, να δεσμευτούμε απέναντι στο Φεστιβάλ Ολύμπου ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να έχουμε μια σχέση συνέπειας, μια σχέση ειλικρινή, μια σχέση αλληλοβοήθειας στο πολιτιστικό προϊόν το οποίο παράγει ο νομός μας και μπορεί να συνδεθεί κάλλιστα με το τουριστικό προϊόν, αλλά αν το θέλετε, επειδή ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το τραγούδι, ο χορός, αλλά είναι η καθημερινότητα, είναι η ζωή μας, είναι η δυνατότητα να αναπτύσσουμε διαρκώς τις πνευματικές μας δυνατότητες. Νομίζω ότι μας δίνεται ένα, μπροστά μας ανοίγεται ένα πεδίο δόξης λαμπρό, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία από καιρό εμείς έχουμε υπερασπιστεί και σαν αριστερά και σαν ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πλέον από καλύτερες θέσεις, από κυβερνητικές θέσεις, πάντα μέσα από την ειλικρινή διαβούλευση και η ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς του πολιτισμού. Θεωρούμε ότι ο Οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου τα τελευταία χρόνια είναι ο καλύτερος πρέσβης του πολιτισμού του νομού μας και όχι μόνο και της Ελλάδας, και ευρωπαϊκός αλλά και διεθνώς, και νομίζω ότι πρέπει να στηριχθούν οι προσπάθειες του οργανισμού. Θεωρώ ότι σήμερα ξεκινήσαμε έναν διάλογο ο οποίος δεν κλείνει, αντιθέτως σήμερα ανοίγει για την καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά στην προσφορά του πολιτιστικού προϊόντος, το οποίο να πω ότι και η χώρα μας και η ιστορία της και ο φυσικός της πλούτος προσφέρεται έτσι ώστε να αναδειχθεί ο πολιτισμός. Και νομίζω ότι και με την πολιτική βούληση του Υπουργείου Πολιτισμού της νέας κυβέρνησης θα δοθεί αυτή η δυνατότητα και σε εμάς, αλλά και στους φορείς του πολιτισμού στον νομό της Πιερίας. Ο συγκεκριμένος θεσμός δεν ενισχύει μόνο τον τοπικό πολιτισμό, αλλά αποτελεί παράλληλα τον τρόπο οικονομικής ενίσχυσης της Πιερίας. Μέσω παράλληλης εμπορικής και τουριστικής δραστηριότητας, υπογράμμισε από την πλευρά της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Μπέτη Σκούφα. Τέθηκαν στο τραπέζι τόσο προβλήματα που αφορούν κυρίως την χρηματοδότηση του οργανισμού, ο οποίος ενώ θα έπρεπε να στηριχθεί και από την περιφέρεια και από τους δήμους και από το κράτος φυσικά, όσον αφορά την περιφέρεια και τους δήμους μας είπαν ότι δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια να έχουν κάποια οικονομική στήριξη. Θα συνδράμουμε όσο περνά από το χέρι μας και ακόμη περισσότερο, γιατί πιστεύουμε ότι ο συγκεκριμένος θεσμός, πέρα από το να ενισχύει τον τοπικό πολιτισμό, που ο πολιτισμός έχει απίστευτα μεγάλη παιδαγωγική αξία, είναι και ένας τρόπος για να ενισχυθεί τοπικά η Πιερία μέσω εμπορικής και τουριστικής επιπλέον δραστηριότητας. Ήδη από όσο μας ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών φεστιβάλ υπάρχουν διάφορες τιμόμενες χώρες με τον οποίο τους πρέσβεις έρχονται σε επαφή και αυτές τις προσπάθειες διακρατικών, εμπορικών και τουριστικών σχέσεων θα πρέπει όλοι να τις ενισχύσουμε. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο πολιτισμός αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο πάντα η αριστερά πρωτοστατούσε και δραστηριοποιείται, τόνισε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Χαρίλαος Τζαμακλής. Πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη με αίτημα του Ορφαίου, δηλαδή του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου. Συναντήθηκαν οι τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι αρμόδιοι για τα πολιτιστικά της Νομαρχιακής Επιτροπής Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ για όλα τα θέματα που απασχολούν τον Ορφαίο. Αναπτύξαμε και εμείς τις θέσεις μας. Κατανοήσαμε πλήρως τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως το οικονομικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε υποσχέσεις, απλά τονίσαμε ότι για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά γενικότερα, ο πολιτισμός αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο πάντα η αριστερά πρωτοστατούσε και δραστηριοποιούνταν, αποτελεί ένα αξιακό φορτίο για μας μαζί με το ηθικό και υπ' αυτήν την έννοια δεν πρόκειται να αφήσουμε τον Οργανισμό Φεστιβάλ Ολύμπου
χωρίς να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και να επιλύσουμε τα προβλήματα. Από την άλλη, τονίσαμε την ανάγκη το φεστιβάλ αυτό να αποτελέσει ένα πεδίο όπου θα μπορούν να αναδειχθούν τοπικά προϊόντα, τοπικές εμπορικές δραστηριότητες, να αναπτυχθεί ο τουρισμός και βασικά να χρησιμοποιηθεί και να αναδειχθεί μέσα από αυτό και το brand name του Όλυμπου.